Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκ των πρωταγωνιστών, βέβαια, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Δημήτρη τον Σαμαρά. Δημήτρη, τι κάνεις? Καλημέρα από το Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά καταρχήν? Μια χαρά, μια χαρά. Πώς ετοιμάζεται ένας αθλητής για αυτές τις μέρες που έρχονται? Τις περιμένετε, φαντάζομαι, κι εσείς? Κανονικά, κανονικά, όπως όλοι. Η οικογένεια και τα... Όχι, γιατί συνήθως ο αθλητής σε κάποιες τέτοιες γιορτές που όλοι οι υπόλοιποι είμαστε λίγο πιο άνετοι, ο αθλητής έχει δραστηριότητες πολλές φορές. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτά που δεν προλαβαίνεις να κάνεις σε άλλες μέρες, θα κάνεις τώρα. Mm-hmm. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι ψυχολογικά όλη η ομάδα είναι σαφέστατα πολύ καλύτερα μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο ψυχολογικά. Είδαμε, φάνηκε στο παιχνίδι αυτό ότι ήμασταν. Ήμασταν καλά και σε πνεύμα και σε σώμα. Και από εκεί και πέρα έγινε αυτό που έγινε το Σάββατο. Περίμενες μια θεωρητικά τόσο εύκολη επικράτηση? Και το λέω εύκολη υπό την έννοια ότι ο αντίπαλος δεν έκανε ούτε σουτ σε όλο το παιχνίδι. Ναι, να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν το περίμενα τόσο εύκολο. Αλλά νομίζω ότι επειδή ήμασταν εμείς καλά, δεν αφήσαμε τον Πανσεραϊκό να μας απειλήσει καμία περίπτωση. Γενικά όλη η ομάδα βρισκόταν σε πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι εμείς κάναμε τον Πανσεραϊκό να φάνει τόσο κακή ομάδα. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, και δεν μιλάω για τον κόσμο του Άρη, που από το απόγευμα του Σαββάτου αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να είναι πρώτος ο Πανσεραϊκός και να τον κυνηγάει ο Άρης. Εντάξει, σίγουρα. Σε ένα πρωτάθλημα υπάρχουν πόσες αγωνιστικές. Από εκεί πέρα υπάρχουν λάθη, χάνεις βαθμούς. Αυτή τη στιγμή βρέθηκε ο Πανσεραϊκός να είναι ένα βαθμό πάνω από εμάς. Υπάρχει η αίσθηση βέβαια ότι ο Άρης θα τα καταφέρει στο τέλος και θα τερματίσει την πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Σίγουρα. Εμείς είμαστε πεισμένοι ότι θα βρεθούμε πρώτοι στη βαθμολογία μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πάνε γύρω με την άνοδο. Θεωρείς ότι και με την εικόνα που έδειξε ο Πανσεραϊκός μπορεί να πάει, γιατί βγαίνει μια σιγουριά και από τους ίδιους ότι θα κάνουν το 5 στα 5, ότι μπορεί να πάει και να κερδίσουμε εμείς την Καβάλα? Εντάξει, τώρα ο καθένας ξέρει ότι είναι αυτό, ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι έτσι όπως ήταν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήταν στο μάτι του Σαββάτου, νομίζω ότι δεν θα περάσουν και τόσο εύκολα από την Καβάλα. Εντάξει, είσαι ένας έμπειρος παίκτης, έχεις παίξει αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο συχνά έχεις δει σε παιχνίδια τρίτης εθνικής τόσο πολύ κόσμο. Καμία. Εκτός αν πήγαινες πέρυσι σε κανένα μάτς της ΑΕΚ. Να το παρακολουθήσεις. Ναι, ναι. Καμία. Ναι. Εντάξει, έχω παίξει και στην ΓΑΜΑ Εθνική παλιότερα, αλλά τόσο κόσμο σε καμία χρονιά. Επειδή μιλάς και με, φαντάζομαι, τον κόσμο του ΑΕΚ και τα λοιπά, αντιλαμβάνεσαι το πώς παίρνουν το κουράγιο, τη δύναμη να είναι τόσο πολύ και τόσο μαζικά σε παιχνίδια τρίτης εθνικής? Γιατί όσο να είναι, ξέρεις, το γόητρο τώρα του Αριανού, υπάρχουν πολλοί που λένε εγώ δεν πάω να δω τρίτη εθνική. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε εσείς οι παίκτες αυτό. Εντάξει, εμείς βλέπουμε ότι ανεξαρτήτως κατηγορίας οι Αριανοί πάντα παραμένουν Αριανοί και βοηθάνε την ομάδα. Είτε βρίσκεται στην Γάμα, είτε βρίσκεται στην Βήτα, είτε βρίσκεται στην Αλφα. Και μας δίνει όθηση αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να τους δώσουμε χάρες όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Θα σε πάω δύο εβδομάδες πίσω στην Αρναία, εκεί όπου τελικά με ποιο τρόπο μπήκε τον γκολ? Εντάξει, βοήθησα και εγώ, βοήθησε και ο αμυντικός. Γιατί φάνηκε, εντάξει, επειδή και η κάλυψη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, φάνηκε να κάνεις ένα περίεργο γυριστό σουτ, κάτι τέτοιο πήγες να κάνεις, φαντάζομαι. Όχι, όχι, απλά βρέθηκε το σώμα μου λίγο πάνω και έπεσα λίγο άτσαλα. Απλά είχα βρει την μπάλα λίγο με το κεφάλι. Α, με το κεφάλι τελικά. Ναι, βοήθησε λίγο ο αμυντικός και την έβαλε πιο μέσα. Κανονικά. Στην κανονικά. Μάλιστα. Μετά τι έγινε? Έπεσε πάνω στο τερματοφύλακας? Όχι, όχι. Χτύπησα εγώ το κεφάλι μου στο έδαφος. Α, στο έδαφος. Όχι από τον τερματοφύλακα, δηλαδή. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Ευτυχώς όλα καλά, γιατί τρόμαξαν οι πάντες. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λίγο ζαλίστηκα, αλλά εντάξει, πήγαν όλα καλά. Το κεφάλι δεν είναι ποντιακό, κανονικό? Όχι, δεν είναι ποντιακό. Έχουν γερό κεφάλι οι φίλοι μας. Μια χαρά είναι. Όχι, γιατί σε βλέπουμε ότι απειλείς αρκετά με το κεφάλι. Νομίζω ότι γενικά το ψάχνεις τον γκολ. Σε κάποια παιχνίδια ήσουν και λίγο άτυχος, και με τα δοκάρια που είχε σε κάποια μάτς. Εντάξει, όσο μπορώ να βοηθάω και επιθετικά, το κάνω.
το έχω αυτό πολλά χρόνια. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα ταλέντο το οποίο το έχουν αμυντικοί, αλλά είναι και θέμα δουλειάς, το πόσο πολύ το δουλεύεις στις προπονήσεις και για να σου βγει στο μάτς. Μια που μιλάς για δουλειά στις προπονήσεις, έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος προπόνησης από τη μέρα της επιστροφής του Δημήτρη Καλαϊτζίδη ή είναι στο ίδιο τέμπο με τον κύριο πηγαίνουμε στα πολύ ψηλά στάδια με τον κύριο Καλαϊτζίδη, δηλαδή δουλεύουμε πάρα πολύ καλά κάθε μέρα, ώστε να βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο κάθε Σάββατο για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Mm-hmm. 10 τελευταία παιχνίδια ο Άρης έχει δεχτεί ένα γκολ. Ένα γκολ βέβαια που τον πληγώνει ιδιαίτερα, γιατί είναι αυτό που έχει δημιουργήσει την κατάσταση αυτή. Ακόμα και η ισοπαλία να είχε πάρει ο Άρης τη Δράμα, τώρα θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από τα δικά του πόδια. Mm-hmm. Θεωρείς ότι η έλευση νέων παιχτών ανάμεσά τους και εσύ έχει δέσει πολύ περισσότερο την άμυνα? Είδαμε ότι σαφέστατο ο Άρης είναι πολύ καλύτερος και με τον Γεωργιάδη στα άκρα. Δείχνεις να έχεις δέσει με τον Γκόλια στα τελευταία παιχνίδια. Υπάρχει σαφέστατα μια πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία της ομάδας. Εντάξει, σίγουρα βοηθήσαμε και εμείς με τον ερχόμενο μας στην ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα ήταν θέμα δουλειάς όλης της ομάδας, έτσι ώστε να μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι για να μπορούν να βοηθήσουν όλοι ανασταλτικά, δηλαδή στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Όπως μπορούμε και βοηθάμε όλοι στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Mm-hmm. Για να μπορεί να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο γήπεδο και να φαίνομαστε πολύ δυνατοί. Mm-hmm. Επόμενο παιχνίδι βέβαια αργεί. Εγώ σημειώνω ότι θα πρέπει ο Άρης να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Η Θεία Ελαφιλώτα είναι από τις καλές σχετικά ομάδες στον Όμιλο. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι με την νίκη επί του Πανσεραϊκού μετά θα είναι όλα εύκολα τα παιχνίδια εκτός της Καβάλας. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Το μάτς του Πανσεραϊκού πέρασε, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Από εκεί πέρα δουλεύουμε πάντα για το επόμενο μάτς. Για μας το τελευταίο μας μάτς είναι το επόμενο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία απώλεια βαθμών. Έτσι ώστε να είμαστε δυνατοί και πάλι, ακόμη και στις γιορτές τώρα που δουλεύουμε. Έχω την αίσθηση πάντως ότι εσύ και κάποιοι άλλοι πιο έμπειροι παίκτες πρέπει να το μεταδώσετε αυτό και στα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή και στους ξένους. Εντάξει, δεν μιλάω για τον Μπόι που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Αλλά ας πούμε ο Σανιά και ο Ελουντούλου έδειξαν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο προχθές. Αντιλήφθηκαν, αλλά ήταν εύκολο να αντιληφθείς. Όταν έχεις 15.000 κόσμο στο γήπεδο, όταν παίζεις με τον πρώτο, νομίζω ο ποδοσφαιριστής μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί που ίσως χαλαρώνουν κάποιοι παίκτες, λόγω ιδιοσυγκρασίας, έτσι μπορεί κάποιοι να μην χαλαρώνουν ποτέ, είναι σε παιχνίδια που θεωρούνται πιο εύκολα. Σίγουρα δεν έχουν και τα παιδιά και εμείς την πολυτέλεια να χαλαρώσουμε καθόλου. Όσο μπορούμε βοηθάμε τα παιδιά, εμείς πιο έμπειροι. Από και πέρα και αυτοί το κατάλαβαν το Σάββατο, ότι με αυτή την εικόνα που δείξανε ότι είναι πολύ καλύτερα για την ομάδα και δείξανε και πιο πολύ ευχαριστημένοι αυτοί για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Έχετε συζητήσει καθόλου μέσα στην ομάδα το ενδεχόμενο ότι μπορεί και η δεύτερη θέση να βγάζει? Όχι, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Mm-hmm. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πάρουμε τα 5 μάτς που απομείνανε και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Αν θα κελάρει ο Πανσεραϊκός ή όχι. Είμαστε. Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να στείλεις και τις ευχές σου εν όψη των ημερών. Σίγουρα θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα να έχουν, καλή Ανάσταση και ό,τι καλύτερο στον καθένα ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ.